είχαμε τη χαρά να ιδρύσουμε ένα νεοσύστατο σωματείο αμοιβωμένων οδηγών ταξί. Λόγω των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί mm. με το πρόβλημα του κορονοϊού και όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μα, δημιουργήθηκε η ανάγκη να υπάρχει κάποιο ο οποίο μπορεί να εκπροσωπήσει του οδηγού ταξί. Και να ευχαριστήσω με την ευκαιρία που μου δίνετε και το σωματείο των ιδιοκτητών ταξί για τη στήριξή του και για την αμέριστη συμπαράσταση που μα δείξανε. Οι εκλογέ γίνανε 23 του μηνό, εκλέγει το νέο σωματείο. Και προσπαθούμε από εκείνη τη μέρα να δραστηριοποιηθούμε όσο μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα προβλήματά μα και να ζητήσουμε από του φορεί μια βοήθεια. Γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια. Το σωματείο είπα. το οποίο δεν υπήρχε πριν. Αλλά δημιουργήθηκε τώρα εν μέσω κορονοϊού. Η ανάγκη οδήγησε να ναι. δραστηριοποιηθούμε λίγο περισσότερο. Για πόσου αμεβωμένου ε, ταξί μιλάμε, αυτή, αυτή τη στιγμή η δύναμή μα είναι 50 άτομα, ναι. αλλά στον χώρο είναι γύρω στα 60 άτομα. Άρα τα προβλήματα, ναι. τα κυριότερα προβλήματα, τα οποία έτσι θέλετε να δείξετε σε κάποιου φορού, ποια είναι τα, τα πιο κύρια. Να σα κάνω μια μικρή αναδρομή. Ναι. Ε, πέρσι σταματήσαμε τη δουλειά μας τον Οκτώβριο το 19 και μέχρι τον Ιούλιο του 20 για εννέα μήνες ήμασταν άνεργοι χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να ενταχτούμε πουθενά ούτε σε, στην ανεργία ούτε στην αναστολή εργασίας γιατί ο κλάδος θεωρείται ότι δεν είναι εποχιακός. Οπότε για εννέα μήνες ήμασταν άνεργοι. Φέτος ξεκινήσαμε την εργασία μας αρχές Ιουλίου και τελειώσαμε μετά από 4 μήνες δουλειάς. Και από ό,τι προβλέπεται και ο χειμώνα θα είναι ακόμα πιο βαρέ. Και δεν ξέρουμε και πώ θα εξελιχθεί το νέο έτο. Πότε θα ανοίξει το επάγγελμα, πότε θα ξαναπιάσει με δουλειά. Οπότε πρέπει από κάπου να έχουμε μια στήριξη. Αν α, όχι α, οικονομική, α, κάποια α, ηθική στήριξη. Στήριξη από το κράτο, γενικά υπάρχει. Όχι. Δυστυχώ δεν. δεν έχει προβλεφθεί για τον κλάδο του ταξί τίποτα ακόμα. Όσον αφορά τώρα με τις υποχρεώσεις, τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία και εσείς έχετε ένα χειμώνα πολύ δύσκολο. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, οι υποχρεώσεις τρέχουν, δημιουργούνται ανοίγματα, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν και αναγκαστικά πρέπει να έχουν τα ενοίκια τους, έχουν τα έξοδα τους. Όλα αυτά μας έχουν φέρει σε αυτή τη δύσκολη θέση και αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε αυτό το σωματείο. Δυστυχώ πρέπει να αναφερθούμε στα προβλήματά μας. Ε, όπως είπε και ο Βαγγέλης νωρίτερα, ακόμα περιμένουμε το, οι κάδοι δικοί μας να ενταχθούν ε, στα πληγέντα ε, επαγγέλματα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε ενταχθεί, ε, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο. Ε, από εκεί και πέρα εμείς σαν ιδιοκτήτες, σαν, σαν επιχείρηση ε, δεν έχουμε βοηθηθεί. Ε, ένα επίδομα πήραμε μόνο τον περασμένο Απρίλη, των 800 ευρώ, και αυτό ε, και τίποτα άλλο. Ε, από εκεί και πέρα τα μέτρα είναι ό,τι ισχύει και με τους υπόλοιπου ε, κλάδους, κάποιες ε, βοήθειες ε, όσον αφορά στην ε, αποπληρωμή των εισφορών. Ε, και ουσιαστικά περιμένουμε από την, από την κυβέρνηση να βοηθήσει και το δικό μας το, το επάγγελμα. Την άλλη υπάρχει κάποιο πάγωμα στις υποχρεώσεις γενικά. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει αλλά ό,τι ισχύει σε όλες τις επιχειρήσεις. Ναι. Δεν υπάρχει διαφορά δηλαδή σε, σε, σε σχέση με εμάς. Ενώ άλλοι κλάδοι των μεταφορών έχουν α, βοηθηθεί, Όπω ε, τα κτέλ, τα τουριστικά λεωφορεία, έχει ήδη πάρθει απόφαση να βοηθηθούν ε, και έχουμε εξαιρεθεί εμά προ το παρόν. Ε, γίνονται μεγάλε προσπάθειε από την ΠΟΙΑΤΑ. Μάλιστα, ε, προχθέ έγινε και μια συνάντηση με τον Υπουργό ε, τον κύριο Καραμαλή και τον Υφυπουργό τον κύριο α, Κεφαλογιάννη ε, με αντιπροσώπους τη Ομοσπονδία ε, για ένα ε, βοήθημα ε, προς εμάς. Ε, από εκεί και πέρα περιμένουμε και εμείς ε, τις εξελίξεις. Ε, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, ε, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της σεζόν έδειξαν ε, πολύ μεγάλο ζήλο όσον αφορά τα, το πρωτόκολλο ε, υγειονομικό πρωτόκολλο που έπρεπε να τηρηθεί στο ταξί μας και αυτό αποδείχθηκε με την μεγάλη ζήτηση που υπήρχε, ζήτηση σε σχέση με την, με την σεζόν. Έτσι. Ε, οι τουρίστες αλλά και οι ντόπιοι ε, προτίμησαν το ταξί γιατί είδαν ότι τηρούνται τα, το, το πρωτόκολλο, το αυτοκίνητο απολυμενόταν σε κάθε κούρσα, υπήρχαν αντισηπτικά, μάσκες, γάντια. Ε, το τηρήσαμε κατά γράμμα.